σε αυτό το γήπεδο. Χαίρομαι ιδιαίτερα, καθώς το όλο κλίμα είναι πάντα εξαιρετικό. Θα τολμούσα να πω πως είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Και σήμερα σε αυτό συνηγορεί και ο πολύ καλός καιρός και η μεγάλη προσέλευση του κόσμου και φυσικά οι δύο ομάδες. Οπότε μην παραξενευτείτε αν αυτό θα είναι ένα από τα καλύτερα μάτς που είδαμε τελευταία. Εάν τυχόν δεν το έχετε αντιληφθεί, το παιχνίδι ξεκίνησε. Θα την επιστρέψει με τη μία. Σουτάρει με δύναμη. Πάει για γκολ. Υπέροχη προσπάθεια. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Ωραίο το τρέξιμό του από την αριστερή πλευρά. Θα καταφέρει. Κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Οπ, κίνδυνος εδώ. Το πρώτο του σούτ στο σημερινό παιχνίδι. Ίσως ο προπονητής τους εδώ να πρέπει να τους δώσει οδηγίες ώστε να σουτάρουν πιο συχνά. Πάει κατά μέτρο. Να και το σούτ τώρα. Ωραία η παλιά. Το τελείωμα όμως. Όχι και το σούτ. Πολύ θεαματική φάση. Τον έβγαλε οριακά στην πλάτη της άμυνας. Αλλά βέβαια αυτός δεν μπόρεσε να σκοράρει. Καιροφυλακτή για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Τζαλμίρ επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Πάει μόνος του. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Σουπουσέπα προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Θα σεντράρει. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Μπράβο του! Από το τίποτα κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρία. Φαντάζομαι ότι ο προπονητής θα είναι έξαλλος τώρα με την άμυνά του εδώ. Τέτοια δώρα μόνο ο Άι Βασίλης θα κάνει. Οι αμυντικοί εδώ μάλλον ανακουφίστηκαν. Διάβασε πολύ έξυπνα την ευκαιρία που του δόθηκε από το λάθος της άμυνας και προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί κατάλληλα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Το είδε ο διαιτητής. Είναι φάουλ. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Μίκε Φαντερχόρν απομακρύνει τον κίνδυνο. Πρόμες κάνει δυναμικό κατέβασμα από τα αριστερά. Στέλνει την μπάλα προς τα μέσα. Καλή η πρόθεσή του, αλλά η πάσα όχι και τόσο. Επέστρεψε πίσω και κάλυψε πολύ έξυπνα το κενό εκεί για την ομάδα του. Στο σημερινό ποδόσφαιρο θα λέγαμε ότι αυτό δεν αποτελεί έκπληξη και οι 11 παίκτες πρέπει να πιέζουν κατά μήκος και πλάτος όλου του γηπέδου. Με
αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πιάνει ένα σουτ. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ εκεί. Πρόμες. Σιμ Ντε Γιόνγκ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Καλό διώξιμο. Κεφαλιά. Δεν ήταν τυχερός εδώ. Αυτό το άσχημο τελείωμα τους έχει απογοητεύσει όλους. Και ειδικά τον ίδιο. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα μπορούσε να έχει κάνει σε αυτή τη φάση. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Γυρίζει το έτοιμο για το σουτ. Είπε όχι. Έξοχος. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Κάνει την κεφαλιά. Όχι, δεν τα κατάφερε τελικά. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Σιμ Ντε Γιόνγκ θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίχτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Σημαδεύει στην καρδιά της άμυνας. Η άμυνα ελέγχει την κατάσταση εδώ. Σιμ Ντε Γιόνγκ επιμένει. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν, ούτε πως έλειψε το ημίχρονο. Καμιά ομάδα δεν δέχτηκε γκολ. Το 0-0 παραμένει. Πάμε να παρακολουθήσουμε το δεύτερο μέρος. Συνήθως επικεντρωνόμαστε στην επίθεση, αλλά ξεχνάμε πως παίζουν και αμυντικοί στο παιχνίδι. Και σήμερα τα πήγαν όλοι τους πολύ καλά. Ευκαιρία! Κρατάει χαμηλά την μπάλα. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που προσπάθησε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα από τον άξονα. Μέχρι τώρα αυτό γινόταν μόνο από τα άκρα. Τζαλό. Ξεκινάει η κόντρα. Ο κίνδυνος πέρασε με μια έγκαιρη απόκρουση. Ωστόσο είναι κόρνερ. Και διώχνει με δύναμη την μπάλα. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ. Γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Να και το βολέ. Η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Κάνει τη μακρινή παλιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Μίκε Φάντερ Χόρν. Ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Σιμ Ντε Γιόνγκ θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Τζαλό. Όχι, αυτό γκολ. Δεν το πιστεύω. Αυτό το αυτογκόλ μπορεί πραγματικά να καταστρέψει τα πάντα για αυτούς.
Σαφώς στάθηκαν πάρα πολύ τυχεροί εδώ. Δεν πάβει όμως να είναι ένα γκολ υπέρ τους. Και του κάνει το φάουλ. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Η σέντρα κατευθύνεται προς το κέντρο της άμυνας. Και σουτάρει. Αν σημάδευε λίγο καλύτερα, μπορεί και να το είχε βάλει. Πολύ καλή προσπάθεια από μακριά. Άξιζε τον κόπο. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Η νίκη πλέον είναι εξασφαλισμένη, εκτός από κάποιο πολύ μεγάλο απρόβλεπτο. Θα σφυρίξει εδώ, καταλογίζει φάουλ ο ρέφερι. Δεν ήταν καθόλου έξυπνο αυτό. Με την ευκαιρία που τους έδωσε, σαν να άνοιξε την κερκόπορτα στον αντίπαλο. Και το δοκιμάζει. Φοβερή επέμβαση. Λέει όχι σε αυτό το χτύπημα φάουλ. Παρότι η εκτέλεση ήταν καλή, ο τραυματοφύλακας εδώ έκλειψε την παράσταση με την ωραία επέμβασή του. Βρήκε τον αντίπαλό του. Είναι φάουλ. Σουπουσέπα. Νίκε Φαντερχόρν. Σουπουσέπα. Σουπουσέπα. Επιχειρεί ένα ηρωικό κατέβασμα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Κάνει το γέμισμα. Πολύ καλή η παλιά του. Άξιζε κάτι καλύτερο. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Να και το σφύριγμα. Ο αγώνας τελείωσε. Μπορούμε να αποδώσουμε τα εύσημα για την νίκη στους αμυντικούς, οι οποίοι δεν έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Σίγουρα υπήρχε πάθος. Μερικά από αυτά τα μαρκαρίσματα ήταν πραγματικά καθοριστικά. Πολύ χαίρομαι που έδειξαν τόση αφοσίωση. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος του παιχνιδιού. Τις ευχαριστίες μου στον Γιώργο Θαναϊλάκη που ήταν μαζί μας. Σε λίγο θα αρχίσει το παιχνίδι και παρότι τα δελτία μιλούσαν για βροχές εδώ, ακόμα ευτυχώς δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Το ευτυχώς δεν πάει μόνο για εμάς, άλλωστε είμαστε προστατευμένοι. Το λέμε για τον κόσμο στις εξέδρες ή κυρίως για τους παίκτες. Ένα πραγματικό μνημείο για το ποδόσφαιρο το γήπεδο αυτό. Σου δίνει μεγάλο πρεστίζ όταν το χρησιμοποιείς ως έδρα σου. Το παιχνίδι ξεκίνησε και προμηνύεται συναρπαστικό. Κάνει μία σέντρα. Πάει για το γκολ. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Αλλαγή παιχνιδιού. Προσπαθούν να ανοίξουν το παιχνίδι. Φλάρ. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Ξεχύνεται μπροστά. Δοκιμάζει την οβίδα. Αστόχησε στο σούτ. Άλλη μία απόδειξη. Μάλιστα. Γκολ λίγο πριν το σφύριγμα του μικρού.
και να πεις ότι ήταν αμαρκάριστο. Όπως βλέπουμε, διαχειρίστηκε πολύ καλά τη φάση ο επιτιθέμενος και βρήκε την καταλληλότερη στιγμή για να σουτάρει. Ένα 1-0 το σκορ. Και το παιχνίδι θα πάρει άλλη τροπή τώρα. Έχουν το πάνω χέρι τώρα. Αλλά θα πρέπει να προσέξουν να μην δεχτούν γκολ. Και αν μπορέσουν να βάλουν και ένα. Τρίπλα έκανε εδώ. Φαντερφίλ. Παίρνει ωραία πάσα. Γεννάει ευκαιρία. Φοβερή απόκρουση. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Θα δώσει την μπάλα πίσω στο τέρμα. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Καμπράλ. Και λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Υπάρχει, θα συνεχίσουν και στο δεύτερο μέρος. Το παιχνίδι είναι 1-0 μέχρι στιγμής. Για να δούμε τι θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι άρχισε και πάλι. Ένα γκολ. Αυτό κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Πέδρο. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Μπόρχα θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο γκολκίπερ. Ζουάο Ριμπέιρο. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο goalkeeper, αλλά μπράβο του. Για να δούμε αν θα καταφέρει να βρει με ακρίβεια κάποιον συμπαίκτη. Γιώθμουν κάνει ένα σου. Τα πράγματα πάνε όλο και καλύτερα για αυτό. Τον τερματοφύλακα. Είδε την μπάλα τελευταία στιγμή. Δεν είχε καθόλου ορατότητα. Οι αμυντικοί είχαν μπει μπροστά του. Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Στο 1-0 δεν είχε κρυθεί τίποτα. Τώρα όμως η πλάστικα αρχίζει να γέρνει ξεκάθαρα υπέρ τους. Για να δούμε. Θα το κρατήσουν μέχρι τέλους. Πέδρο. Πέδρο. Νέα κεφαλιά. Πάλι ένα γκολ. Στα 3 γκολ η διαφορά. Δες τους εξανεμίζονται πλέον. Πάρα πολύ ωραία και ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Όχι και άσχημα για τον ίδιο, φτάνει τα 2 γκολ στον αγώνα.
Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται θα πραγματοποιήσουν αλλαγή τώρα. Τώρα βλέπουμε να αντικαθίσταται ο σκόρερ εν μέσω αποθέωσης από το κοινό. Τα έδωσε όλα μέσα στο γήπεδο και αυτό φαίνεται να το αναγνωρίζουν οι οπαδοί της ομάδας. Θα πρέπει να είναι ευχαριστημένος από το πρώτο του αυτό παιχνίδι για φέτος. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Το μόνο ενδιαφέρον που έχουμε σε αυτό το μάτς πια είναι πού θα σταματήσει ο δίκτυος του σκορ. Αν θέλουμε να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, πολύ ωραίο το γκολ και η όλη η ενέργεια εδώ της ομάδας για να το πετύχει. Αλλά τα πάντα για μένα ξεκίνησαν από τη λάθος πάσα εκεί στο κέντρο. Αν δεν είχαν κάνει αυτό το σφάλμα, τώρα δεν θα ήταν με σκυμμένα τα κεφάλια. Αυτός είναι ο ορισμός της χρυσής αλλαγής. Τι να πω εγώ, σίγουρα διάλεξε τον πιο εντυπωσιακό τρόπο για να μπει στο παιχνίδι. Θα έλεγα πως πλέον δύσκολα μπορεί να αλλάξει ο νικητής. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Καλό διώξιμο. Εκεί, στη μεγάλη περιοχή, βλέπουμε τους συμπαίκτες του να ανυπομονούν να λάβουν την μπάλα. Κλάρ, δοκιμάζει ένα. Βρήκε πολύ γεμάτα την μπάλα. Δεν ήταν άσχημο το σουτ, λίγο καλύτερη τεχνική ήθελε μόνο. Να κρατήσει την μπάλα πιο χαμηλά. Μπράβο του πάντως. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Τελικά, ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί στο τέρμα του. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Αυτή τη φορά είναι σε θέση offside. Θα τελειώσει τη φάση. Έτοιμος για το σούτ. Αλλά είναι out από την αριστερή πλευρά. Χάντερφιλ. Πολύ δυναμικά μπήκε εδώ. Χάντερφιλ. Επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Και συνεχίζει. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Ωραία η ενέργειά του από τα αριστερά. Για να δούμε αν θα βγει κάτι από αυτό. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι. Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Αναχαιτίστηκε η προσπάθειά τους από την αντίπαλη ομάδα. Και ξαφνικά η άμυνα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Τώρα υπάρχουν όλοι... Ναι, το επιχειρεί! Το πιάσε, μπράβο του! Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Κλάρ. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Λοιπόν, σήμερα έδειξαν στον κόσμο την αληθινή του δύναμη. Αναδείχθηκαν.
σήμερα είδαμε πώς λειτουργεί ιδανικά η άμυνα των υψηλά. Άσκησαν μεγάλη πίεση στους αντιπάλους, τους άφησαν ελάχιστη ελευθερία κινήσεων και αυτό φυσικά τους μεγαλέπτυκαν και όταν έφεραν στην επίθεση. Άψογη ήταν η πίεση.